Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δημοσιονομικό μαξιλάρι ασφαλείας ζητούν από την κυβέρνηση θεσμοί προκειμένου να εγκρίνουν το προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 χωρίς την εφαρμογή των ψηφισμένων περικοπών στις συντάξεις. Για να γίνει αυτό, ζητούν από την κυβέρνηση να κάνει εκπτώσεις στα αντίμετρα που προβλέπει το προσχέδιο και ειδικά σε κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το ζήτημα πάντως θα ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα όταν και θα επανέλθουν στην Αθήνα τα κλιμάκια των θεσμών. Σημαντική άνοδο καταγράφει η αγορά του εμφιαλωμένου νερού, όπως αυτή άλλωστε αποτυπώνεται τόσο στα οικονομικά μεγέθη των μεγάλων παικτών της αγοράς, όσο και στις επενδύσεις που αυτοί ετοιμάζουν. Σημαντική αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη σημείωσε το 2017 η υπηρετική βιομηχανία φυσικού μεταλλικού νερού Χήτος, γνωστή με το εμπορικό σήμα Ζαγόρι. Τη διετία 2016-2017 υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις άνω των 6,8 εκατομμυρίων ευρώ, αναβαθμίζοντας το παραγωγικό δυναμικό της. Εξαγείρει σε 25 χώρες παγκοσμίως, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται στις αγορές της Ινδίας, του Κονγκό, της Κίνας και της Ρωσίας. Ο αγωγός που καλύπτει τον Ηλισσό πάνω από τον οποίο περνάνε καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι σε αυτοκίνητα και μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελεί μια ορολογιακή βόμβα στο υπέδαφος της σύγχρονης Αθήνας, με την αποκάλυψη της οποίας μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και η διακοπή της κυκλοφορίας του τραμ. Ο αγωγός βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, με αποτέλεσμα κάθε ημέρα που περνάει να υπάρχει ο κίνδυνος άλλης μίας καθίζησης. Βάσει αυτών των δεδομένων, ο Χρήστος Πίτσης και η Ρένα Δούρου ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν άμεσα οι μελέτες σε όλο το μήκος του αγωγού για να καταγραφούν τα προβλήματα και να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Ανώδικα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 637,57 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,09%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.